το Ινστιτούτο, ο Δήμαρχος Λειξουρίου μαζί μας, ο κύριος Κατσιβέλης. Γεια σας, κύριε Δημαρχέ. Καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα σας. Πώς είστε, καλημέρα. Τι γίνεται στο νησί? Εντάξει, είμαστε καλά. Είμαστε, ήταν ιδιαίτερα αισθητός ο σεισμός που έγινε. Βέβαια, δεν έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα ζημιές ή οποιαδήποτε άλλα είδους προβλήματα. Συνεχίζουμε εμείς την ερευνά μας όλες τις κοινότητες και θα έχουμε σε σύντομα μια πλήρη εικόνα. Άρα η πρώτη εικόνα που έχετε είναι μάλλον ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, σωστά? Ναι, 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 αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Ωραία. Βέβαια πρέπει να δούμε αναλυτικά όλες τις κοινότητες, γιατί είχαμε θέματα και με τον Ιαννό και με τον Σβάλλο και με τον προηγούμενο σεισμό, οπότε πρέπει να είμαστε σίγουροι 100% να κάνουμε ένα πλήρη έλεγχο. Σωστά, σωστά το λέτε, βεβαίως. Δεν θέλω να σας απασχολούμε, θέλαμε μόνο να μας δώσετε μια εικόνα, γιατί πάντα ανησυχούμε για τα νησιά μας εκεί, αν και είναι μαθημένοι και οι Κεφαλονίτες, όπως όλοι οι Επτανήσοι στο κούνημα. Τα ξέρω, κύριε Κατσιβέλη. Όντως, ήταν αισθητός βέβαια, μας τρόμαξε λίγο, γιατί είχαμε από το 2014 να σταθούμε τέτοιο σεισμό, αλλά προς το παρόν βλέπω ότι θα το περάσουμε χωρίς πολλά προβλήματα. Και έκτοτε κουνάει ακόμα, έχει και μετασεισμούς. Έχει κάποιους μικρούς μετασεισμούς. Στο μεταξύ, εμείς έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο μετά το 2014 εδώ με πολλούς σεισμογράφους. Ναι. Ένα πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Αθηνών που έχουμε κάνει. Ναι. Και έχουμε πλήρη καταγραφή και σε ζωντανό χρόνο. Οπότε βλέπουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Α, έχετε να μας δώσετε και στοιχεία. Δεν το ήξερα ότι έχετε κάνει αυτή την προεργασία. Πολύ σημαντικό. Έχετε να μας δώσετε κάτι? Μπορώ να σας δώσω κάποια στιγμή και τη διεύθυνση. Μπαίνετε ηλεκτρονικά στο site του Δήμου και βλέπετε απευθείας σε ζωντανό χρόνο, σε πραγματικό χρόνο την δραστηριότητα. Α, μπράβο Δημαρχέ, θα το κάνω αμέσως. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας αποδεσμεύουμε να συνεχίσετε και την αυτοψία. Ελπίζουμε χωρίς προβλήματα για την Κεφαλονιά.